αν θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι επενδύσεις που γίνονται ακόμα και στον τομέα των μεταφορών, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είναι επενδύσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή συνδέονται απαραίτητα και με τα αγροτικά μας προβλήματα και τον αγροτικό μας εξυγχρονισμό. Παρακαλώ απλώς να συμπληρώσω για κάτι άλλο. Φαίνεται ότι οι χρονιές που περνάμε, ότι οι πόροι στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων να μειώνονται με το χρόνο. Αυτό δεν αληθεύει στην πραγματικότητα. Γιατί πόροι χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους πόρους που έρχονται από το Ταμείο του ΦΕΟΓΑ, που έχουν σχέση με επενδυτικά προγράμματα, και αν κανείς δει τα συγκεκριμένα στοιχεία, θα δει ότι έχουμε συνεχώς αύξηση των πόρων που αξιοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς στην Γεωργία. Να έχουμε μια πρώτη απάντηση για αυτό το αίτημα από τον κύριο Σφυρί. Κύριε Σφυρί, θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως, πριν δώσετε αυτήν την απάντηση, μιλάτε με πολύ σκληρή γλώσσα για τους συνδικαλιστές, για την ηγεσία μάλλον των συνδικαλιστικών ενώσεων των αγροτών. Τους χαρακτηρίζετε ουσιαστικά φερέφωνα, το πούμε όπως το λέτε εσείς, φερέφωνα της κυβέρνησης και ανθρώπους που προσπαθούν να προσανατολίσουν όλη αυτή την κινητοποίηση. Ναι, αυτό δεν το κάνουμε εμείς, το κάνουν οι ίδιοι αγρότες. Οι ίδιοι αγρότες λένε ότι οι ηγεσίες αυτές δεν υπηρετούν πλέον τα συμφέροντά τους, δεν τους εκφράζουν, παρά εκφράζουν τις κυβερνητικές εντολές. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται από την πρακτική τους. Πέρυσι οι ηγεσίες αυτές κατασυκοφάντησαν τους αγρότες οι οποίοι κινητοποιήθηκαν. Δεν συμμετείχαν καθόλου σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Μέχρι προχθές λέγανε ότι τα μέτρα για το Βαμπάκι, για παράδειγμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πασιαγιάς αποφάσισε στη Θεσσαλονίκη που συνεδρίασε πριν από ένα μήνα περίπου, ότι είναι θετικά. Τώρα διαπιστώσαν ότι δεν είναι θετικά και πάνε στις κινητοποιήσεις. Διαπιστώσανε πάλι ότι η συμβουλία της ΓΑΤΟΥ πρέπει να επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. Επικυρώθηκε και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα της εξαγωγής των εισπυριδών. Δεν μπορεί σήμερα να λέμε ότι κινητοποιούμαστε για πολιτικές που χθες τις χαρακτηρίζουν σαν θετικές. Να δούμε την καρδιά του προβλήματος, κύριε Σφυρί. Θα ήθελα σας παρακαλώ να δώσω μια σύντομη απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω πως η Πασεγές έχει αλλάξει θέση στο θέμα του Βαμπακιού. Νομίζω πως αυτή η υπόθεση έχει απασχολήσει πολύ τον αγροτικό κόσμο. Εκείνο όμως που γνωρίζω σήμερα είναι ότι οι εκτιμήσεις του Υπουργείου και αυτές που είχαμε κάνει στην αρχή της χρονιάς δείχνουν ότι εμείς είχαμε δίκιο και αυτοί οι οποίοι μιλούσαν για εξευτελιστικές τιμές ήταν αυτοί οι οποίοι παρέστηραν και ορισμένους αγρότες να πωλήσουν το βαμπάκι σε εξευτελιστικές τιμές σε ιδιωτικά οικοκυστήρια και έχουν ασφαλώς μια ευθύνη για αυτό το θέμα. Το δεύτερο στοιχείο αφορά τα εσπυριδοειδή. Όπως ξέρετε, έχουμε ένα πρόβλημα για τις εξαγωγές Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Αυτό διακόψαμε όμως τον κύριο Σφυρί, που η ουσιαστική του απάντηση αφορούσε το θέμα του προϋπολογισμού. Παρακαλώ, απλώς ήθελα να αναφερθώ και στο θέμα των εσπυριδοειδών, ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο περισσότερο σχετίζεται με τη γραφειοκρατία και όχι με μια πολιτική. Η γραφειοκρατία η οποία έδωσε στοιχεία στην Eurostat και δημιούργησε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη ροή των εξαγωγών για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Μάλιστα, κύριε Σφυρί, συνεχίστε. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω στον Υπουργό σε αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως, μπορείτε να συνομιλήσετε. Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ικανοποιητικές τις τιμές όταν είναι 20 και 30 δραχμές φτηνότερες από πέρυσι στο βαμπάκι? Εκείνο που γνωρίζω εγώ και οι υπηρεσίες μας. Ναι, όχι, μου λέτε αν γνωρίζετε. Εσείς ξέρετε ότι οι τιμές του βαμπακίου σήμερα θα εξελιχθούν γύρω στις 295 με 300 δραχμές το κιλό? Όχι. Και σε μια χρονιά που έχουν προσθεθεί 500.000 νέα στρέμματα, μήπως μπορείτε να μας απαντήσετε με ποιο τρόπο θα έχουμε εξασφαλίσει ένα τέτοιο εισόδημα προς αγρότες? Εκεί είναι η δικαιολογία, γιατί αυξήσανε την παραγωγή. Όχι, οι δικαιολογίες θα μπορούσαν να είναι να εισπράξει ο παραγωγός τις 100 δραχμές μόνον. Να το δεχθούμε αυτό. Που δέχεται ο Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος ή αυτός ή ο Αλβανός. Όπως κάνανε και οι κτηνοτρόφοι, δηλαδή πληρώνουν πρόστιμο γιατί ανεβάσανε το γάλα τους πάνω από τις 625.000 τόνους. Αν είναι αυτή η δικαιολογία και να πούμε καλώς πληρώνουν το πρόστιμο του ενός δισεκατομμυρίου 300 εκατομμυρίων δραχμών, να πούμε καλώς και οι βαμβακοπαραγωγοί παίρνουν μειωμένη τιμή γιατί δεν ανεβάσαν την παραγωγή. Μειωμένη τους. Τιμή, αυτή μειωμένη είναι η τιμή, κύριε Υπουργέ. Και ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές ενώσεις με την παρότριση τη δική σας θα χρεοκοπήσουν όπως χρεοκοπήσαν το 1983. Γιατί δεν είναι η μείωση. Άλλες χώρες έχουν χρεοκοπήσει και όχι αγρότες. 3 εκατομμύρια δραχμές από τις εγγυήσεις του ΦΕΟΓΑ, κύριε Φίλη. Δεν είναι δυνατόν να ισχυριζόμαστε τώρα ότι οι παραγωγοί του βαμπακιού θα έχουν μειωμένο εισόδημα φέτος στη χώρα μας. Θα έχουν μειωμένο εισόδημα. Βεβαίως όμως κάποιοι από τα μέλη της Πανθεσσαλικής και άλλων, οι οποίοι είχαν ισχυριστεί ότι οι αγρότες θα εισπράξουν χαμηλά εισοδήματα,
δυστυχώς κινητοποίησαν στις αρχές της περίοδου τους αγρότες για να προστατεύσουν δίθεν τα δικά τους συμφέροντα, και εκείνο που κατάφεραν ήταν να παραδώσουν τους παραγωγούς στους κερδοσκόπους που περίμεναν. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θα παρακαλούσα όμως για να έχουμε μια πλήρη κάλυψη των ετοιμάτων των Γεωργών, να απαντήσουμε σε όλα. Να αφήσουμε να ολοκληρώσει την απάντηση του κύριου Σφυρής, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα τα αιτήματα. Στο ζήτημα των ιστεροειδών, όταν η κυβέρνηση ξέρει ότι οι εξαγωγές οι δικές μας κατά 95%, να μην πω 100%, είναι προς τρίτες χώρες και παίρνουν εξαγωγικές επιδοτήσεις και συμφωνάει να μειωθούν κατά 6% φέτος οι επιδοτήσεις και κατά το 1 τρίτο του 21% όγκος των εξαγωγών, όταν η κυβέρνηση συμφωνάει στα δίμηνα αυτά, όπως έγιναν από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα δίμηνα λένε ότι οι εξαγωγές των πορτοκαλιών γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα, δεν έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση. Ποιοι έχουν ευθύνη? Να απαντήσω. Υπάλληλοι του Υπουργείου, όχι να μην απαντήσει. Έχει ευθύνη. Όχι, να απαντήσω σε αυτό το θέμα για να τελειώσω, κύριε Υπουργέ. Έχουν απόλυτη ευθύνη η κυβέρνηση, γιατί πρώτον δέχτηκε να μειωθούν οι εξαγωγικές επιδοτήσεις στα 6 χρόνια κατά 36%. Δέχτηκε να μειωθεί ο όγκος των επιδοτούμενων εξαγωγών κατά 21%. 75.000 τόνοι πορτοκάλια δεν θα πάρουν καθόλου εξαγωγική επιδότηση στο τέλος της μεταβατικής περίοδου. Και φυσικά πέρα από εκεί δέχτηκε αυτές οι εξαγωγές να κατανεμηθούν σε δίμηνα και τέτοια δίμηνα που δεν μπορούν να γίνουν πραγματικά εξαγωγές. Και για να πάμε στο τρίτο ζήτημα των επενδύσεων, κύριε Υπουργέ. Μειώνονται ή δεν μειώνονται κάθε χρόνο οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στη Γεωργία και είναι σε σχέση με τη δεκαετία του 70 περίπου στα επίπεδα του 50% καθυλωμένες? Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός, δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε. Και δεύτερον, από το δεύτερο πακέτο Ντελόρ, ενώ η Γεωργία μας πάει από το κακό στο χειρότερο, δίνεται το 11% για τη Γεωργία, ενώ από το πρώτο πακέτο Ντελόρ είχε δοθεί το 18% και δεν μπόρεσε να αποτρέψει τα διορθωτικά προβλήματα ή να λύσει τα διορθωτικά προβλήματα που έχει η Γεωργία μας. Γιατί αυτή η μείωση, όταν διαπιστώνουμε όλοι μας και εσείς διαπιστώσατε ότι υπάρχουν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα στην ελληνική αγροτική οικονομία, που είπατε και διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές να παίρνανε, δεν θα ήταν βιώσιμες πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις? Πώς θα γίνουν βιώσιμες όταν εσείς μειώνετε τα κονδύλια τα οποία πάνε για υποδομή, τα κονδύλια τα οποία πραγματικά μπορεί να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας και να καθιστήσουν βιώσιμα τα περισσότερα αγροτικά νοικοκυριά? Και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχουμε σοβαρές μειώσεις και από το πακέτο Ντελόρ έχουμε πάλι σοβαρές μειώσεις. Άρα δεν περιμένουμε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, και αυτό φαίνεται που χάνονται όλες οι αγορές η μία μετά την άλλη. Περιμένουμε να επιδεινωθεί η κατάσταση όπως επιδεινώνεται σε σχέση με πέρσι, επιδεινώθηκε φέτος και θα επιδεινωθεί και το χρόνο να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Να απαντήσει, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, θα παρακαλούσα μόνο να συνδέσουμε και το θέμα των κινήτων για τους νέους αγρότες, μιας και μίλησε για επενδύσεις ο κύριος Σφυρής, και να δώσετε και την άποψή σας για αυτό. Καταρχήν, όταν γίνεται η κριτική, να γίνεται η κριτική σε δεδομένα υπαρκτά. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση δεν δέχτηκε αυτές τις μειώσεις. Είναι επομένως άσχετο με την πραγματικότητα ο ισχυρισμός αυτός. Ποιος τις δέχτηκε? Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αλλά η ελληνική κυβέρνηση ούτε πρόκειται να δεχθεί αυτό το πράγμα. Ποιο δε, εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Να ξεκαθαρίζουμε ορισμένα. Για ποιο θέμα δεν κατάλαβα? Για τα εσπεριδοειδή. Όπως ξέρετε, δεν επικυρώθηκε η κυβέρνηση. Της ΓΑΤ. Δεν μπήκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Κοιτάξτε, ασφαλώς η Ελλάδα είχε πάρει μέρος. 7 χρόνια πήραν αυτές οι διαπραγματεύσεις, διέκυσαν 7 χρόνια και τα αποτελέσματα πια που οδήγησαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου είναι γνωστά. Λοιπόν, εμείς δεν μπορώ να πω ως Υπουργός Γεωργίας ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κατευθύνει αυτές τις διαπραγματεύσεις του ROMWISE. Θα κρατήσετε για ένα λεπτό την απάντησή σας, να συνδεθούμε με τη Λάρισα που έχουμε τώρα αυτή τη δυνατότητα, για να δούμε ποια είναι η εικόνα που επικρατεί στη Λάρισα. Παρακαλώ. Και αμέσως μετά θα συμπληρώσετε. Παρακαλώ. Ο Μιχάλης Ογρυπιώτης είναι, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα. Μιχάλη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Θανάση, από την πόλη της Λάρισας και συγκεκριμένα από την κεντρική πλατεία της πόλης. Η ζωή εδώ έχει ξεκινήσει κανονικά από το πρωί. Η κίνηση είναι αυξημένη στους δρόμους. Βέβαια, δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την κίνηση της πρωτεύουσας. Για μια ακόμη φορά, η πόλη της Λάρισας γίνεται το επικέντρο των κινητοποιήσεων όλων των αγροτών. Έτσι, με απόφαση της Παρθεσσαλικής Επιτροπής, η οποία πραγματοποίησε συνεδρία στις 19 του Οκτώβρη, αποφασίστηκε να γίνει σήμερα συλλαλητήριο των αγροτών σε αυτή εδώ την πλατεία, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, στις 11 η ώρα ακριβώς. Οι πληροφορίες σου, Μιχάλη, ποιες είναι? Θα έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση, θα έρθουν πολλά τρακτέρ στη Λάρισα?
Σίγουρα θα είναι μεγάλη κινητοποίηση. Αυτό όμως που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι το κλίμα εδώ είναι ήρεμο, δεν υπάρχει ένταση όπως άλλωστε επικρατούσε τον περασμένο Μάρτιο, οπότε είχαμε και τις μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών. Στις 11 ώρα θα πραγματοποιηθεί εδώ το συλλαλητήριο. Τα αιτήματα των αγροτών είναι γνωστά, αναφέρονται σε όλους τους κλάδους. Μάλιστα. Και κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγής. Μιχάλη, θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο, όταν θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται οι αγρότες, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε για την ώρα. Κύριε Υπουργέ, σε εσάς και πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, ερχόμαστε επομένως στα συγκεκριμένα θέματα τα οποία μπήκαν στο τραπέζι για συζήτηση. Ούτε η ροή των εξαγωγών έχει γίνει αποδεκτή από την ελληνική κυβέρνηση. Υπήρξε λάθος το οποίο έφτασε στις υπηρεσίες της κοινότητας. Αυτή υλοποιείται, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε να τελειώνουμε. Διότι η ροή αυτή η οποία εμφανίζεται και την οποία εσείς λέτε ότι έχουμε ψηφίσει δεν είναι σωστό αυτό που ισχυρίζεστε. Αυτό εσείς το υποθέτετε. Αμφισβητεί λοιπόν, τον κανονισμό της κοινότητας. Έχω. Αμφισβητείτε. Το θέμα της ροής. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ένας κανονισμός διαμορφώνεται μέσα σε ένα Συμβούλιο Υπουργών. Μην νομίζετε ότι πάντοτε φέρει και τη σφραγίδα μας ή όποιας χώρας η οποία έχει σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν. Λοιπόν, να μην δημιουργούμε εντυπώσεις ότι αυτό είναι ένα αποδεκτό καθεστώς από τη χώρα μας. Και πάντοτε με κάθε ευκαιρία και σε κάθε περίπτωση επαναφέρουμε το ζήτημα προς συζήτηση. Και το θέμα των ροών αυτή τη στιγμή εκκρεμεί και έχουμε τις διαβεβαιώσεις ήδη από την Επιτροπή να διορθώσει αυτή τη ροή των εξαγωγών με τα στοιχεία που εμείς έχουμε δώσει σε αυτή την υπηρεσία. Άρα λοιπόν θέλω να δημιουργείτε, εγώ δεν μπορώ να, δεν αντιλέγω σε ορισμένα που λέγονται ότι έχει προδιαγραφεί μια πορεία από τη συμφωνία της ΓΑΤ και στα πλαίσια της αναθεώρησης της κοινής αγροτικής πολιτικής θα υπάρξουν ορισμένες επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις αξίες και τις ποσότητες που θα εξεχθούν προς τρίτες χώρες. Αυτό είναι ένα καθεστώς το οποίο όμως δεν μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση στον κάθε τηλεθεατή μας εδώ ότι είναι οι λύσεις οι οποίες η ελληνική κυβέρνηση. Να ρωτήσω κάτι, επειδή γίνεται πολύ λόγος και για τη συμφωνία της ΓΑΤ. Σήμερα η χώρα μας σε τι ωφελείται από τον τρόπο που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την αγροτική της πολιτική και σε τι ωφελείται από τη συμφωνία της ΓΑΤ. Να σας πω, γιατί τα μηνύματα είναι ότι έχουμε μόνο ζημιές. Κοιτάξτε, δεν έχουμε ωφέλη. Από τη συμφωνία της ΓΑΤ στον αγροτικό τομέα σε ό,τι μας αφορά, θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός από προϊόντα τρίτων χωρών που θα μπουν σταδιακά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ίδιο ισχύει και με τα προϊόντα μας που οδεύουν προς τρίτες χώρες, όπου αυτό το σύνολο των επιδοτήσεων. Ενώ η πραγματικότητα είναι δυσίωνη. Ότι είναι από την άλλη μεριά όμως, όλες αυτές οι αναθεωρήσεις συνδέονται με διαρθρωτικά προγράμματα. Επομένως, όταν αυτό είναι το καθεστώς, εκείνο που έχει σημασία για την Ελλάδα είναι πώς αξιοποιεί τους πόρους για την αναδιάρθρωση της ελληνικής γεωργίας, διότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τελικά να αφαιρέσει το δεκανίκι των επιδοτήσεων. Διότι εκεί όπου δεν υπάρχουν σήμερα επιδοτήσεις και ξέρει πολύ καλά ο συνομιλητής μας, στις χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι η Ρουμανία, οι οποίες δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα που έχουν οι Έλληνες αγρότες που εισπράττουν ένα και πλέον 3 εκατομμύρια δραχμές κάθε χρόνο από τις εγγυήσεις του ΦΕΟΓΑ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική αγροτική οικονομία η οποία θα στέκεται στα δικά της πόδια. Με μείωση, άρα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, με μείωση του αγροτικού πληθυσμού όμως. Κοιτάξτε. Το παραδεχθήκατε λίγο νωρίτερα. Μπορεί και αυτό να είναι ως στοιχείο. Όμως θα ήθελα. Το επόμενο ερώτημα όμως προκύπτει σαφώς, μου επιτρέπετε. Με συγχωρείτε. Είναι απλώς τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος. Άρα, λοιπόν, οι νέοι. Και δεν μου απαντήσατε για τα κίνητρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν η αναδιάρθρωση της ελληνικής γεωργίας και η δημιουργία υποδομής η οποία θα δημιουργεί εναλλακτικές θέσεις εργασίας στην μεταποίηση, στην διακίνηση, στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων είναι ένας σημαντικός τομέας που νομίζω ότι μπορεί να εξασφαλίσει πολλές θέσεις εργασίας ώστε να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Έχουμε προγράμματα της κοινότητας σήμερα που συνδέονται με τον αγροτοτουρισμό. Ήδη αυτά τα προγράμματα είναι σε κίνηση. Θα δώσουν εναλλακτικές λύσεις στην ελληνική οικογένεια. Η ελληνική οικογένεια σήμερα δεν ζει με μια λάμπα και έναν σουφρά που βάζουμε ένα πιάτο φασολάδας. Η ελληνική αγροτική οικογένεια θέλει να βελτιώσει το βιωτικό της επίπεδο και επομένως θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες. Ούτε 10 στρέμματα καπνού,
ούτε 25 στρέμματα. Να δούμε λίγο ποια είναι η πραγματικότητα για την σημερινή αυτό το εισόδημα σε μια αγροτική οικογένεια. Είστε και εσεί παιδί αγροτών. Είμαι και ο κύριο Φίλιππ. Και θρέμα. Φαντάζομαι ότι είναι παιδί αγροτών. Κύριε Φίλιππ, είναι έτσι η εικόνα. Είναι έτσι η εικόνα που μα την περιέγραψε ο. Κοιτάξτε, επειδή αναφέρθηκε η Βουλγαρία και η Ρουμανία, θέλω να πω στον κύριο Υπουργό ότι η φέτα τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία με τη συμφωνία τη ΓΑΤ έχει εκτοπίσει την ελληνική φέτα. Δεν υπάρχει φέτα Βουλγαρία. Ναι. Δεν το, υπάρχει. Το άσπρο τυρί. Το λευκό τυρί. Άλλο αυτό. Το λευκό άλλο φέτα. Και αυτό γιατί. Γιατί μειώθηκε ο δασμό εισαγωγή από 1900 εκιού περίπου τα 100 κιλά στα 600 εκιού τα 100 κιλά. Με αποτέλεσμα, ενώ η φέτα ερχόταν η Βουλγάρη και η Ρουμάνικη με 1.400 δραχμές το κιλό στην Ελλάδα και η ελληνική κόστιζε 1.300, άρα προστατευόταν η εγχώρια παραγωγή. Τώρα η Βουλγάρη και η φέτα με ένα δασμό 200 δραχμών περίπου το κιλό και 800 που έρχεται στα σύνορα, 1.000 δραχμές, έχει εκτοπίσει τη δική μας φέτα. Και έχει σαν αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε, πρέπει να το μάθετε, ότι μειώθηκε η τιμή του γάλακτος, το εγωπρόβειο γάλα, κατά 80% δραχμές. Στην περιοχή σας, στην Αλασσόνα και στη Λάρισα, πουλάγανε πέρσι με 280 δραχμές το κιλό το γάλα οι κτηνοτρόφοι και φέτος του πουλάνε με 180 έως 200 δραχμές το κιλό. Είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή αυτή η πολιτική και είναι δυνατόν να γίνει βιώσιμη αυτή η κτηνοτροφική μονάδα, η μικρή, όταν έχει να αντιμετωπίσει αυτόν τον ανταγωνισμό από αυτή τη συμφωνία και επιπλέον ερχόστε και του λέτε πληρώστε και ένα πρόστιμο γιατί η Αγελάδα σας έβγαλε 2 κιλά ή 10 κιλά παραπάνω γάλα. 1.300.000.000 πληρώνουν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες κτηνοτρόφοι αγιελοδοπαραγωγή. Πρόστιμο συνυπευθυνόντες γιατί περάσαμε τις 625.000 τόνους γάλα, όταν οι ανάγκες μας ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο κιλά. Μάλιστα, να δώσουμε λοιπόν, τώρα στον κύριο Υπουργό. Όπως τόνισα και εγώ, το ζήτημα της κτηνοτροφίας είναι ένα σοβαρό θέμα. Τότε γιατί δεν είναι δικαιολογημένη η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων στη Λάρισα σήμερα. Μην νομίζετε πως ο κτηνοτρόφος, ο Βούλγαρος, έχει καλύτερες τιμές. Πολύ χειρότερες. Λοιπόν, είπα μην επικαλείστε επομένως το Βούλγαρο αγρότη, διότι ο Έλληνας αγρότης σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να εξομοιωθεί με αυτόν. Τώρα, τι συμβαίνει με το λευκό τυρί. Εμείς έχουμε ασχοληθεί σοβαρά στο Υπουργείο με αυτό το θέμα. Πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που θα οδηγήσουν σε έναν αποτελεσματικό ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος θα πρέπει να απαγορέψει το βάπτισμα του λευκού τυριού σε φέτα. Διότι φέτα είναι μόνο ελληνικό τυρί και κανενός άλλης χώρας. Αυτό τουλάχιστον έχει επισημοποιηθεί και από την Επιστημονική Επιτροπή που έβαλε για μελέτη η Ευρωπαϊκή Ένωση που μελέτησε και ήδη αυτό το όνομα θα είναι η φέτα η ελληνική και κανείς άλλος δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, επειδή δεν έχουμε, έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας, όμως, να μην μείνουμε πολύ σε αυτό. Όμως θέλω απλώς να τονίσω ότι αυτές οι δυσκολίες τις οποίες επισημαίνουμε και είναι υπαρκτές, δεν αναιρούν το γεγονός ότι ο κτηνοτρόφος, ο Έλληνας, έχει πολύ καλύτερη θέση από τον κτηνοτρόφο τον Βούλγαρο. Και εάν ο κύριος νομιμητής μας είχε να μας δώσει μια άλλη πρόταση καλύτερη, να την ακούσουμε. Διότι η κριτική δεν φτάνει, θα πρέπει να υπάρξει και απάντηση απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι οι εθνικές επιδοτήσεις δεν μπορεί να δίνονται αφιδώς όπως εσείς ισχυρίζεστε και ζητάτε, διότι τότε θα είχαμε οδηγήσει και τον κτηνοτρόφο και τον βάμπακο παραγωγό για τον οποίο ενδιαφέρεστε και κάθε παραγωγό σε πλήρη πτώχευση. Και ο γείτονάς του πια με τα εισοδήματα που διαθέτει στον Βορρά θα ήταν τα εισοδήματα που θα μπορούσε να επιδείξει και ο Έλληνας αγρότης. Την Τετάρτη θα συναντηθείτε, αν δεν κάνω λάθος, με τους εκπροσώπους των αγροτικών ενώσεων. Υπάρχει κάτι που θα μπορέσετε να τους προσφέρετε για να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις? Όπως γνωρίζω και όπως ακούσατε και από τη Λάρισα, τα αισθήματα των αγροτών ασφαλώς δεν είναι τόσο φιλικά προς όλες αυτές τις εξελίξεις, αλλά όμως αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει και μια δεδομένη συγκυρία. Η αύξηση της σύνταξης, τα νέα προγράμματα για τους νέους αγρότες, όλα αυτά τα προγράμματα χρειάζονται χρόνο. Αυτή η πίτα είναι δεδομένη. Δεν είναι μια πίτα μεγάλη που είτε θα αποφασίσουμε γενναία όλες οι τάξεις στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό συμπεριλαμβάνει όλους μας να δώσουμε μεγαλύτερο κομμάτι στον αγροτικό τομέα και θα ήμουν πολύ ευτυχής ως Υπουργός Γεωργίας ή θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να μεγαλώσει αυτή η πίτα ή ένα συνδυασμός των δύο. Είναι επομένως ζητήματα που δεν λύνονται στο πόδι ή στον δρόμο, αλλά λύνονται από έναν διάλογο στον οποίο έχω καλέσει από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα που πήγα στο Υπουργείο, ζήτησα την Πασεγγές, την Γεσάσε, τη Σιδάσε και όποιον άλλον φορέα ενδιαφέρεται να ιεραρχήσουμε πράγματι αυτά τα ζητήματα
και να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα επίλυσης τους σε συνομιλία και με τις άλλες κοινωνικές τάξεις, διότι και αυτό θα σημαίνει και κάποια... και κάποιο βάρος που πρέπει να σηκώσουμε όλοι μας για να λύσουμε κάποια δικαιώματα. Για να δούμε λοιπόν αν μπορούν να σηκώσουν οι αγρότες το βάρος, κύριε Σφυρί, ακούσατε, καταλαβαίνετε περίπου πού θα κυμανθεί, ποιο είναι το κλίμα των απαντήσεων που θα δώσει στους συνδικαλιστές αγρότες ο κύριος Υπουργός. Τι λέτε? Εγώ κατάλαβα ότι δεν δίνει καμία απάντηση ο Υπουργός. Γιατί αν δώσουμε αυτές τις απαντήσεις στις συντάξεις που δίνεται κάθε φορά προεκλογικά ή όταν οι αγρότες εξεγείρονται και βγαίνουν σε συλλαλητήρια και τους πετάτε 2-3 χιλιάρικα. Κατά τα άλλα, λέτε ότι έχετε στόχο να πάτε στην κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ που είναι 3 φορές μεγαλύτερη ή 4 φορές μεγαλύτερη από αυτή του ΟΓΑ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ψίχουλα που απευθύνονται σε ζητιάνους. Οι αγρότες δεν είναι ζητιάνοι. Βγήκαν και αγωνίζονται και διεκδικούν γιατί δουλεύουν, γιατί παράγουν. Και παράγουν σημαντικά και συναλλαγματοφόρα προϊόντα για τη χώρα μας. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο, κύριε Υπουργέ, για τους νέους αγρότες, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και τι θα κάνει? Τίποτα δεν έχετε κάνει. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί από την κοινότητα 797, οι οποίοι λειτουργούν χρόνια τώρα, δεκαετίες. Αλλά οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι τέτοιοι που πραγματικά δεν μπορεί να πάρει κανένας Έλληνας αγρότης αυτά τα κίνητρα. Όταν σου λέει ότι πρέπει να αποδείξει ότι έχει μία ΜΑΕ, μία μονάδα ανθρώπινης εργασίας, και μία μονάδα ανθρώπινης εργασίας θέλει να έχει 170 στρέμματα, από τα οποία τα μισά τουλάχιστον να είναι ιδιόκτητα. Δεν ξέρω πόσοι αγρότες στη χώρα μας είναι αυτοί που έχουν ιδιόκτητα 80 στρέμματα, νέοι αγρότες, και θα μπουν μετά να ωφεληθούν από αυτά τα κίνητρα που προβλέπουν κάποιοι κανονισμοί. Δεν υπάρχει κανένας κανονισμός γι' αυτό. Έχει και η ΕΣΑΣΕ κάνει ένα απολογισμό και λέει ότι οι αγρότες που πήραν αυτά τα κίνητρα μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Επομένως, δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε πολιτική αγροτική, φιλαγροτική μάλιστα πολιτική, όταν δεν παίρνουμε κανένα μέτρο για τους νέους αγρότες, όταν υπάρχει αποεπένδυση στη χώρα μας, όταν ανοίγουμε τα σύνορα και δεν προστατεύουμε καμία παραγωγή στη χώρα μας και φυσικά όταν δεν στηρίζουμε κανένα εθνικό πρόγραμμα, καμία καλλιέργεια. Γιατί εδώ είναι το παράδοξο, ότι εμείς είμαστε ελληματικοί, κύριε Υπουργέ, και όχι πλεονασματικοί σε αγροτικά προϊόντα, όπως είπατε πρωτήτερα, πληρώνουμε 300 δισεκατομμύρια είναι το έλλειμμά μας, είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Μάλιστα. Είμαστε ελληματικοί. Και ποιο είναι το τραγικό? Η κατεξοχήν αγροτική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελληματική σε αγροτικά προϊόντα. Και το βαμπάκι είμαι βέβαιος ότι σε μεγάλες ποσότητες εξάγεται, κύριε. Ναι, αλλά συνολικά λέμε σαν αγροτική οικονομία. Μιλάμε, κύριε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ποιο είναι το τραγικό? Αλλά θα έλεγα όμως ότι για να μπορέσει αυτός ο τόπος να αναπτύξει μια δραστηριότητα σε άλλους τομείς στους οποίους αναφέρεστε εσείς, θα πρέπει να είναι μια δραστηριότητα ανταγωνιστική, όχι με μια δραστηριότητα η οποία ευνοείται με εθνικές επιδοτήσεις, γιατί αυτές απαγορεύονται. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το. Εάν μας πείτε, διότι η κριτική σας δεν φτάνει, κάποτε πρέπει να λέμε και τι πρέπει να γίνει ως εναλλακτική λύση. Δεν αρκεί να μου πείτε ότι εισάγουμε. Δεν εξαντλούνται δυστυχώς. Πώς είπατε? Δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε το θέμα δυστυχώς. Ασφαλώς όχι, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να θέτω αυτές τις ερωτήσεις. Διότι είναι πολύ εύκολο να εξαντλούμε όλη τη συζήτηση σε μια κριτική απέναντι στην κυβέρνηση και σε αυτό το συγκεκριμένο πάντως, τον Υπουργό, έχει ότι θέλουμε όταν, την δεν υπάρχουν, όταν δεν υπάρχουν οι εναλλακτικές λύσεις. Και εγώ απλώς θέλω να υπενθυμίσω στους πάντες. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, έχουμε βγει πολύ εκτός χρόνου. Θα έχουμε την τιμή να έχουμε και εσάς και τον κύριο Σφυρί μία ακόμη φορά μέσα αυτές τις ημέρες. Χαρώ πάρα πολύ. Και όποιον άλλον έχει λόγο για τα αγροτικά, για να δώσουμε τη συνέχεια και τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην υπόλοιπη δισογραφία. Ανησυχία και φόβοι για αστάθεια στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή γενικότερα επικρατεί μετά από την δολοφονία του πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν. Η κηδεία του Ράμπιν θα γίνει σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι, παρουσία πολλών ξένων ηγετών. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης και τη Νέα Δημοκρατία ο Αθανάσιος Τσαλδάρης. Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο Ισραηλινοί θα απευθύνουν το ίστατο χέρες στον εκλειπώντα ηγέτη και πολεμιστή του, τον Γιτζάκ Ράμπιν. Το κημητήριο του όρους Χέρεσλ στην Ιερουσαλήμ θα είναι η τελευταία κατοικία του Ράμπιν, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου από έναν εξτρεμιστή συμπατριώτη του. 10.000 αστυνομικοί και στρατιώτες θα αναλάβουν την προστασία της Ισραηλινής κυβέρνησης αλλά και των ηγετών που θα παραβρεθούν στην κηδεία. Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος Bill Clinton αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Boutros Ghali έχουν αναχωρήσει για το Ισραήλ. Μέγα σαπών από την τελετή, ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ, ο οποίος υποστήριξε τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ραμπίν. Ο Αραφάτ δήλωσε ότι η παρουσία του στην κηδεία μπορεί να αποτελούσε αφορμή για αιματηρά επεισόδια από φανατικούς Ισλαμιστές. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί προσκύνησαν τη σωρό του αδικοχαμένου ηγέτη τους που βρίσκονταν μπροστά από το κτίριο της Βουλής. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να προσέλθουν στην κηδεία και να γίνουν ένα με τον Ραμπίν, να εκφράσουν τον πόνο και την οργή τους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης.
Εν τω μεταξύ, τεράστια ερωτηματικά γεννά για τις Ισραηλινές αρχές ασφαλείας η ευκολία με την οποία ο 25χρονος Γιγκάλ Αμίρ δολοφόνησε τον Ραμπίν. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που διεξάγει η Ισραηλινή αστυνομία, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως ο Αμίρ μπόρεσε και πλησίασε σε απόσταση 1,5 μέτρου τον Ραμπίν και τον πυροβόλησε 3 φορές, ενώ γύρω του υπήρχαν τουλάχιστον 20 άνδρες προσωπικής του φρουράς. Σίγουρα το ερώτημα που πλανάται στη σκέψη των περισσότερων από τους υποστηρικτές του Ραμπίν και των προσπαθειών του είναι το ποιο θα είναι το μέλλον της ειρηνής στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι λίγοι αυτοί που φοβούνται ότι ο θάνατος του Ισραηλινού ηγέτη θα πυροδοτήσει το ξέσπασμα της πολιτικής βίας στη χώρα μεταξύ των υποστηρικτών της ειρηνής με τα γειτονικά αραβικά κράτη και των περισσότερων σκληροπυρηνικών. Αλλά και ο θάνατος του ειρηνιστή Ραμπίν, σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές, μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδι στο τελικό σύμφωνο ειρηνής στη Μέση Ανατολή. Κύμα κακοκαιρία σαρώνει τη Βόρεια Ελλάδα και ήδη πυκνό χιόνι πέφτει σε πολλές περιοχές. Οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες για την κίνηση των οχημάτων, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα καθώς αναμένεται επιδείνωση της κακοκαιρίας. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει ολόκληρη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Κύρια χαρακτηριστικά του η χιονοπτώσεις, η δυνατή άνεμη και η κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Τα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα κυρίως στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, όπου σημειώθηκαν συνεχείς χιονοπτώσεις σε περισσότερους νομούς. Πέλα, Κυλκής, Πιερία και Μαθία δύθηκαν από το πρωί στα Λευκά. Η κίνηση μάλιστα προς την Καστανιά και στα χιονοδρομικά κέντρα στο Σέλι και στα 3-5 πηγάδια διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες και απαιτείται ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Αλυσίδες χρειάζονται επίσης και όσα οχήματα κινούνται στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο των νομών Κοζάνης, Φλόρινας, Καστοριάς αλλά και Γρεβενών. Στη Δυτική Μακεδονία χρειάζονται αλυσίδες. Προς το Κυλκής είναι κακό το δόστρωμα αλλά ακόμα κυκλοφορεί. Στην περιοχή της Λάρισας υπάρχει βροχή. Χιόνι έπεσε ακόμα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου η Δράκτυρος άγγιξε τους 3 βαθμούς Κελσίου. Χρειάστηκε μάλιστα η κινητοποίηση των υπηρεσιών της νομαρχίας, καθώς σε πολλά σημεία του νομού το χιόνι πλησίασε και τους 10 πόντους. Ήταν ήδη σε επιφυλακή μετά από τα τηλεγραφήματα που είχαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο πολιτικός σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης με τα μηχανήματα της νομαρχίας. Τα καιρικά φαινόμενα υποχώρησαν, αλλά οι δυνατοί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν κρατούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα τη θερμοκρασία. Ήδη όμως η κακοκαιρία στήξε τη ζωή σε 34χρονο νέο. Ο Παναγιώτης Κανέλης, χειριστής μηχανημάτων, άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο όταν λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ στο ύψος του Τιτάν. Στις υπόλοιπες πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης σημειώθηκαν μόνο βροχοπτώσεις. Την αντίδραση των κατοίκων πολλών δήμων της Αθήνας συναντάει η συγχώνευση των αστυνομικών τμήματων που προωθεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Χθες οι κάτοικοι του Περάματος έκλεισαν τη Λεωφόρο Ειρήνης, ενώ για σήμερα το πρωί κινητοποίηση έχουν προγραμματιστεί στον Κορυδαλό και το Πέραμα. Φωτιές έχει ανάψει σε πολλούς δήμους η απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να συγχωνεύσει τα αστυνομικά τμήματα. Μετά το Καλαμάκι και το Κορυδαλό έντονα αντέδρασαν και οι κάτοικοι του Περάματος που έκλεισαν για μία ώρα τη Λεωφόρο Ειρήνης. Καλά κάτι κάθε μαρτυρία εσείς έχω πάω στη δουλειά μου. Γιατί όταν εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ σου μια μαρτυρία. Όχι κύριε, δεν έχω χρήσει άνθρωπο ποτέ εγώ. Άσε μας μωρέ. Αν έχουν λίγη συνείδηση και ξέρουν από παιδιά, από οικογένειες, φτωχές που θέλουν την προστασία τους να μην πάρουν το τμήμα. Θέλουμε ενίσχυση της αστυνομίας και όχι να μας την πάρουν. Πριν από 2 μήνες, η απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να μεταφέρει το αστυνομικό τμήμα Καλαμακίου συνάντησε την έντονη αντίδραση των κατοίκων με αποτέλεσμα η παραλιακή λεωφόρος να μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Το αστυνομικό τμήμα Περάματος θα μεταφερθεί στην Αμφιάλη όπου δημιουργείται νέο πολυδύναμο τμήμα για την αστυνόμευση της περιοχής. Τώρα που έχουμε ασφάλεια την αστυνομία είναι ξέφραγο αμπέλι. Ήδη επάνω στην περιοχή της Μαναγίτσας έχουν κάνει πολλαπλές ληστείες. Ανοίξτε το βιβλίο συμβάτων και πάρτε πληροφορίες να δείτε πόσες κλοπές έχουμε. Οι κάτοικοι του Περάματος είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν τη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος και ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις. Σε νέες κινητοποιήσεις όμως προσανατολίζεται και ο Δήμος Κορυδαλού που αντιδρά στην απομάκρυνση του 16ου αστυνομικού τμήματος που βρίσκεται δίπλα στις φυλακές. Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, της ημέρας είναι βεβαίως και η προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Σκοπιανό. Τις εξελίξεις στο θέμα αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννο Κρανιδιώτη. Κύριε Κρανιδιώτη, καλό μεσημέρι. Καλή σας ημέρα. Μάλλον γιατί έχουμε και το δελτίο στο μεσημέρι εμείς και μπερδευόμαστε καμιά φορά. Θα ήθελα καταρχήν, κύριε Κρανιδιώτη, να μου δώσετε τη δική σας εκτίμηση για το πόσο ενδεχομένως θα επηρεάσει το γεγονός της δολοφονίας του Τζακ Ράμπιν τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Να πούμε πρώτα ότι είναι μια τραγική εγκληματική ενέργεια εναντίον της
ίδια τη ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αυτή η ενέργεια σε συνδυασμό και με την απόπειρα πριν μερικές εβδομάδες εναντίον του Γκλιγκόροφ μας οδηγεί σε πολύ αρνητικά συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας των ακραίων εθνικιστικών στοιχείων που σε τελευταία ανάλυση